Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Gen AI στην εκπαίδευση. Στο επεισόδιο αυτό θα εξερευνήσουμε τις ανησυχίες και τους περιορισμούς της χρήσης του Gen AI στην εκπαίδευση και θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Λίνα, ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις στο θέμα? Η αλήθεια είναι, Ιωάννα μου, ότι από την εμπειρία μου στην εκπαιδευτική κοινότητα επικρατούν διάφορες γνώμες και συναισθήματα σχετικά με το Gen AI. Άλλοι το καλωσορίζουν και νιώθουν πως θα τους λύσει τα χέρια. Άλλοι ανησυχούν πως η τεχνολογία προχωράει και δεν θα προλάβουν τις εξελίξεις. Και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να απαγορεύσουμε τη χρήση του, ειδικά με τους μαθητές. Μερικοί προβληματισμοί που συχνά ακούω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας πάρει τις δουλειές, ότι οι μαθητές θα τα βρίσκουν όλα έτοιμα και θα σταματήσουν να σκέφτονται, ότι θα εξαρτιόμαστε υπερβολικά από αυτή την τεχνολογία, ενώ συχνά παράγει εσφαλμένη πληροφορία. Και επίσης υπάρχουν αρκετοί που ανησυχούν για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Και είναι λογικές αυτές οι ανησυχίες ως ένα βαθμό, αλλά πώς πιστεύεις ότι είναι καλό να προσεγγίσουμε το θέμα? Αυτή τη στιγμή η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη πράγματι μπαίνει δυναμικά στη ζωή μας, χωρίς εμείς να έχουμε προλάβει καλά-καλά να το επεξεργαστούμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Ούτε εμείς, αλλά ούτε και τα ίδια τα κράτη με την νομοθεσία τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε, έτσι ώστε να γίνει υπεύθυνη ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στη ζωή μας. Μιλάμε για εργαλεία που πράγματι μπορούν να μας βοηθήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά, δίνοντάς μας απαντήσεις σε προσωποποιημένες αναζητήσεις, δίνοντάς μας ιδέες ή καθοδήγηση σε δραστηριότητες που αφορούν τη δουλειά μας ή την καθημερινότητά μας. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που έχουμε απέναντί μας είναι μία μηχανή, με όρια και περιορισμούς στη λειτουργία. Γιατί ακριβώς μαθαίνει μέσα από τα δεδομένα από το διαδίκτυο και όχι από εμπειρίες όπως ο άνθρωπος. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Λίνα. Τα εργαλεία Gen AI μπορούν να συλλέξουν και να συνδυάσουν πληροφορίες που ταιριάζουν στο ζητούμενο του χρήστη και να του τις παρέχουν με περιγραφικό τρόπο. Ωστόσο, δεν έχουν δικές τους εμπειρίες, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς νιώθει ο χρήστης και δεν έχουν κριτική σκέψη. Έτσι συχνά παράγουν πληροφορίες λανθασμένες ή που δεν προέρχονται από έγκυρες πηγές. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ότι του ζητήσαμε να κάνει μία απλή πράξη, μας έδωσε ένα αποτέλεσμα, παρόλα αυτά επειδή εμείς το υπολογίσαμε στο κομπιουτεράκι και πήραμε μια διαφορετική απάντηση, του είπαμε «κάνεις λάθος, μπορείς να το υπολογίσεις ξανά». Μας ζήτησε συγγνώμη, αλλά συνέχισε να επιμένει ότι η απάντηση είναι αυτή που είχε πει στην αρχή. Όταν του είπα συγκεκριμένα ότι υπολογίζω στο κομπιουτεράκι την ίδια πράξη και μου δίνει την τάδε απάντηση, πλέον το παραδέχτηκε και μου είπε και συγγνώμη για την ασάφεια. Ωραία. Άλλες φορές, όταν ανοίγουμε διάλογο μαζί του, παθαίνει τις λεγόμενες παρεστήσεις, όπου παράγουν πληροφορία απλά για να ικανοποιήσουν το χρήστη. Για παράδειγμα, εδώ του ζήτησε να μου δώσει μία λίστα με τα βιβλία που έχω γράψει εγώ, η Ιωάννα Ταούκη. Δεν έχω γράψει κανένα βιβλίο, αλλά το ChatGPT για να με ικανοποιήσει μου έδωσε κατευθείαν 3 τίτλους βιβλίων. Ωστόσο, όταν του ζήτησα να μου δώσει λεπτομέρειες για τα βιβλία αυτά, μου είπε ότι δεν γνωρίζει. Ακόμη, μπορεί συχνά δυστυχώς τα εργαλεία Gen AI να αναπαράγουν κοινωνικά στερεότυπα. Για παράδειγμα εδώ, ζητήσαμε στο πρόγραμμα παραγωγής εικόνων Midjourney να φτιάξει μία εικόνα όπου να παρουσιάζεται ένας άνθρωπος με το επάγγελμα του νηπιαγωγού εν ώρα εργασίας. Όλες οι εικόνες που παρήγαγε εμφανίζουν μία γυναίκα να εργάζεται, ενώ το αντίθετο συνέβη όταν του ζητήσαμε να δημιουργήσει μια εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται ως διευθυντής σχολείου. Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι καθώς όπως έχουμε πει τα αποτελέσματα που μας δίνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα προέρχονται από πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, φυσικά η ύπαρξη πληροφοριών στη γλώσσα μας στα ελληνικά είναι περιορισμένη σε σχέση με τα αγγλικά. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε στα ελληνικά ίσως να μην είναι το ίδιο ακριβή ή εφάνταστα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που συνεχώς βελτιώνεται. Για παράδειγμα εδώ ζητήσαμε έναν απλό ορισμό στα ελληνικά και στα αγγλικά,
ρωτήσαμε το ChatGPT τι είναι οικολογική συνείδηση. Άμα διαβάσετε την απάντηση, θα δείτε ότι κάνει κάποια γραμματικά λάθη ή συντακτικά. Για παράδειγμα, μας είπε, αντί να πετάμε πλαστικά σκουπίδια στα παράθυρα, μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε. Φυσικά εννοούσε να μην πετάμε σκουπίδια από τα παράθυρα. Αλλά και παρακάτω, ενώ καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει, δεν θα χρησιμοποιούσαμε αυτήν τη φρασιολογία στα ελληνικά. Αντιθέτως, στα αγγλικά είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, πιστεύει σίγουρα ότι θα μπορούσε να έχει γράψει ένας άνθρωπος το ίδιο κείμενο. Πώς όμως αντιμετωπίζουμε αυτούς τους περιορισμούς? Λίνα, εσύ ως εκπαιδευτικός τι πιστεύεις? Πάντα, αλλά και στις μέρες μας, ακόμα περισσότερο, είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε κριτικά αν η πληροφορία που λαμβάνουμε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Να επαληθεύουμε ή να διαψεύδουμε τις πληροφορίες με τη βοήθεια έγκυρων πηγών, μέσων ή ανθρώπων που εμπιστευόμαστε. Γίνεται λοιπόν ακόμα πιο σημαντικό να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να αναπτύξουν δηλαδή σημαντικές οριζόντιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη λογική μας, την εμπειρία, αλλά και τα συναισθήματα που μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει, καθώς και τη δημιουργικότητά του. Κατά μία έννοια, γι' αυτό το λόγο, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ότι οι μηχανές θα μας αντικαταστήσουν και πόσο μάλιστα στο ρόλο του δασκάλου, ο οποίος λειτουργεί ως καταλήτης ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές του. Μόνο εμείς μπορούμε να εμφυσίσουμε αξίες στους μαθητές μας, να τους μάθουμε να γίνουν ενημερωμένοι πολίτες, να αξιολογούν αυτό που βλέπουν και διαβάζουν, αλλά και να αγωνίζονται για αξίες όπως η ισότητα και η ελευθερία. Στην πορεία μας αυτή, τα εργαλεία GenAI μπορούν να σταθούν ως ψηφιακή βοηθή και όχι ως αντικαταστάτες μας. Πολύ σωστά, Λίνα, και να προσθέσω σε αυτό που λες ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και στον τρόπο χρήσης αυτών των ψηφιακών βοηθών από τους μαθητές τους. Να αναδείξουν στην τάξη τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία υπεύθυνα και δημιουργικά. Ιωάννα μου, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να ενημερωθούμε και να εξασκηθούμε πρώτα απ' όλα εμείς οι εκπαιδευτικοί, για να πάψουμε να πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά μόνο με σκοπό να κάνουν γρήγορα τις εργασίες τους και να αντιγράφουν τις απαντήσεις που τους δίνει. Έτσι κι αλλιώς, η νέα γενιά είναι αρκετά εξοικειωμένη με την τεχνολογία, έχει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες ακόμη και μέσω του διαδικτύου, μπορούν σε δευτερόλεπτα να βρουν αυτό που αναζητούν. Στόχος λοιπόν νομίζω γίνεται να τους βοηθήσουμε να διαπλέψουν επιτυχώς στην ψηφιακή αυτή εποχή της υπερπληροφόρησης, εξοπλισμένη με κριτική ματιά. Μπορούν να χρησιμοποιούν GenAI εργαλεία ως εικονικούς συμβούλους που τους βοηθούν όμως να κάνουν έρευνα, τους κατευθύνουν να γράφουν πιο δημιουργικά και ακόμη να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να βοηθούν τα παιδιά να τα χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσουν όλες αυτές τις δεξιότητες που αναφέραμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Με το να συμπεριλάβουν οι εκπαιδευτικοί την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους, μπορούν να υποφεληθούν οι ίδιοι, αλλά και να βοηθήσουν αντίστοιχα και τους μαθητές τους. Τέλος, κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι οι πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν είναι απαραίτητα και πρόσφατες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο, γνωρίζουμε ότι η ελεύθερη έκδοση του ChatGPT έχει εκπαιδευτεί με πληροφορίες που φτάνουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Οπότε δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες που χρειαζόμαστε μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς δεν τις έχει. Σε αντίθεση με αυτό βέβαια, το Bing λαμβάνει τις πληροφορίες του από το διαδίκτυο, οπότε έχει και πιο πρόσφατες πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι που επίσης θα είναι καλό να το αναδείξουμε και στην τάξη. Σωστά. Και όσον αφορά αυτό που λες με τις πληροφορίες, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει και μία μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραγόμενων έργων. Είτε αυτά είναι κείμενα, είτε εικόνες και βίντεο. Μπαίνουμε δηλαδή στη διαδικασία να σκεφτούμε ποιος είναι τελικά ο δημιουργός.
ο άνθρωπος που χρησιμοποίησε το εργαλείο ή το εργαλείο το ίδιο. Η OpenAI προς το παρόν δίνει τα δικαιώματα του παραγόμενου έργου στο χρήστη. Θα παραμείνει όμως έτσι και τι είναι άραγε σωστό να γίνει? Πολύ σημαντική παρατήρηση. Σίγουρα αυτή η σκέψη θα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό τόσο το δικό μας όσο και των ειδικών που θεσπίζουν νομοθεσία σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η χρήση υλικού που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια των GenAI εργαλείων θα είναι όλο και πιο συχνή. Είδαμε λοιπόν αρκετά θέματα για τα οποία καλό θα είναι να λάβει υπόψη του κάποιος σχετικά με τη χρήση των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Κάποια από αυτά ίσως μας απασχολήσουν περισσότερο ή λιγότερο στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.